Ασφυκτικός κλοιός από ξηράς θαλάσσης και αέρος της αστυνομίας το μεσημέρι στο λιμάνι Λάρνακας, στην σκιά των πληροφοριών που κάνουν λόγο για κάθοδο και επιστράτευση δεύτερου τρομοκράτη στο νησί. Στις αρχές ασφαλείας έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός με την κατάπλευση δύο κρουαζιερόπλοιων που μεταφέρουν Ισραηλινούς τουρίστες. Εχμή του δόρατος στο ελικόπτερο της αεροπορικής πτέρυγας της αστυνομίας που υπερίπτατο της θαλάσσιας περιοχής του λιμανιού. Τα αυξημένα μέτρα ασφάλειας έχουν πλέον μετατραπεί σε δρακόντια με ισχυρή αστυνομική δύναμη να δημιουργεί αλυσίδα προστασίας γύρω από ενδεχόμενους τρομοκρατικούς στόχους. Την ίδια ώρα θέτησε στενό μαρκάρισμα ακόμη και τους Ισραηλινούς τουρίστες μετά το πολύ νεκρό τρομοκρατικό κτύπημα στο αεροδρόμιο του Μπουργκάζ. Στο μικροσκόπιο των Κυπριακών Αρχών Ασφαλείας τοποθετούνται και πληροφορίες που φθάνουν τόσο από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών την ώρα που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δείχνει ξεκάθαρα το Ιράν και την Χιζμπολάχ να σχεδιάζει παγκόσμια τρομοκρατική εκστρατεία με στόχους όχι και τόσο αναμενόμενους. Η Κυπριακή αστυνομία αντιμετωπίζει μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις της ιστορίας της και πληροφορίες αναφέρουν ότι μέλη του ειδικού αντιτρομοκρατικού λαμού βρίσκονται πάνοπλοι και διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την Κύπρο υπό τον φόβο εκδήλωσης τρομοκρατικού κτυπήματος, καθώς οι ημέρες που διανύουμε εκτιμούνται ως υψηλού κινδύνου. Την ίδια ώρα οι ανακριτές αναμένουν με κομμένη την ανάσα την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού στο αίτημά τους για ανανέωση του διατάγματος κράτησης του 24χρονου τρομοκράτη που συνελήφθη.